Απόστολε, ανησυχήσαμε. Μάθαμε ότι την Κυριακή το βράδυ μπήκε στο νοσοκομείο. Τι έγινε? Τη Δευτέρα το πρωί πήγα στο νοσοκομείο. Την Κυριακή το βράδυ όλο είχα πυρετό, κάνα 38 και 5 και είχα πολύ βήχα. Έκανα εμετούς, πόναγε αν τρέχω καλά μου και λέω, όπα, εδώ είμαστε. Πήρα τηλέφωνο, πήρε η μάνα μου τηλέφωνο, ξέρω εγώ, και δεν είχα άλλο τρόπο να πάω. Ήρθανε με το ασθενοφόρο δύο νοσηλευτές οι οποίοι ήταν ντυμένοι σαν αστροναύτες και εκεί τους βλέπεις και λες, όχ, τι έγινε. Και με πήγαν στο νοσοκομείο. Έκανα τεστ για COVID. Μετά από κάποιες ώρες βγήκε αρνητικό. Και θέλησα να φύγω να πάω σπίτι να κάτσω να κάνω ότι. Να περιμένω εδώ για να κάνω ένα επαναληπτικό, σε καραντίνα βέβαια, για να κάνω ένα επαναληπτικό να δω τι θα γίνει. Και οι γιατροί μου λένε είναι λίμωξη του αναπνευστικού. Θετική, ότι δηλαδή με τρόπο ότι αυτό είναι. Τώρα είμαι καλά, τι να σου πω. Έχει πέσει ο πυρετός? Ναι, δεν έχω καθόλου. Δεν έχω πυρετό, δεν με πονάνε τα κόκαλά μου, που αυτό ήταν το χειρότερο. Με πόναγε όλο μου το σώμα, βασανιστικά. Γιατί επέλεξες να φύγεις από το νοσοκομείο? Δεν θα ήταν καλύτερο να μείνεις εκεί να σε κουράρουν οι γιατροί? Για ψυχολογικούς λόγους. Έχω φάει πολύ νοσοκομείο στη ζωή μου και δεν μπορώ. Ξέρω ότι είχες και πρόβλημα με την καρδιά σου, το ξέρουμε όλοι, το έχεις πει. Ναι, ανήκω στις ευπαθείς ομάδες. Έχω πρόβλημα με την καρδιά. Έχω κάνει τρεις επεμβάσεις στην καρδιά. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, δεν θα με σκοτώσει ο φόβος. Πότε με το καλό θα επιστρέψεις στις δραστηριότητές σου, στα γυρίσματά σου? Αν όλα πάνε καλά, έτσι, πιστεύω και αν δεν έχουμε και ολοκληρωτικό lockdown, πιστεύω σε καμιά δεκαριά μέρες, 12.